Η προσπάθεια να κρατηθούν πάνω στην ξύλινη δοκό και να κερδίσουν το χειροκρότημα και μαζί το γούρι, όπως λένε της ημέρας, τηρήθηκε και φέτος στη Μονή του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου του Καλέργη στο Καστέλι Παιδιάδος. Είναι το έθιμο που χάνεται στο χρόνο και που τηρήθηκε και φέτος, παρουσία πλήθους κόσμου που περιμένει πώς και πώς αυτή την αναμέτρηση, από την οποία κάθε χρόνο αναδεικνύονται οι πιο σταθεροί πάνω στην ξύλινη δοκό, που όμως συχνά δεν μένει σταθερή, αλλά τρεμοπαίζει, γιατί το παιχνίδι περιλαμβάνει πειράγματα και κυρίως την πρόθεση από τον αντίπαλο, ο αντίπαλός του να τα κάνει μούσκεμα. Με πολλή ανυπομονησία όλοι οι νέοι περιμένουν αυτό το έθιμο κάθε χρόνο. Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στο μοναστήρι κάθε χρόνο μια μέρα μετά τα φώτα πραγματοποιείται η τελετή καθαγιασμού των υδάτων, με μικρότερους και μεγαλύτερους αψηφώντας το κρύο να βουτούν μέσα στη στέρνα για να πιάσουν το σταυρό. Μέσα σε αυτά της κρητικής παράδοσης έχουμε και αυτό το ωραίο έθιμο εδώ, να ρίχνουμε το σταυρό στη στέρνα. Ξέρετε, όλοι οι Ορθόδοξοι σήμερα ζητάμε μια στέρνα ή μια λίμνη ή ένα πηγάδι ή μια θάλασσα ή μια παραλία για να ρίξουμε ένα σταυρό. Εδώ λοιπόν το ρίχνουμε στη στέρνα. Είναι αυτή η παράδοση και αυτό το έθιμο και στέλνουμε ένα μήνυμα, μήνυμα αγάπης, μήνυμα αλληλεγγύης. Στην τελετή που χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Κεβιάνου Ανδρέας, παρουσία και εκπροσώπου από το Φανάρι, παραβρέθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, που αναφέρθηκε στο έθιμο της ημέρας, το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ένα ιδιαίτερο μοναστήρι, σε μια πανέμορφη περιοχή εδώ στο Μινώα Παιδιάδος, ζήσαμε μοναδικές στιγμές παρακολουθώντας, συμμετέχοντας σε ένα έθιμο μιας μονής η οποία αναστηλώνεται διαρκώς και εξελίσσεται και ομορφαίνει. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους και κυρίως χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά λοιπόν, υγεία, χαρές και προκοπή σε όλο τον κόσμο και ομόνια. Πάντως με την ολοκλήρωση της τελετής, στον προαύλιο χώρο του μοναστηριού στήθηκε ένα κανονικότατο κρητικό εορταστικό τραπέζι, με το οποίο κάθε χρόνο όσοι συμμετέχουν, επί της ουσίας αποχαιρετούν την εορταστική περίοδο, μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.